Την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας πραγματοποίησε ο Σύλλογος Μικρασιατών Νομού Καβάλας, η μνήμη της Μικράς Ασίας, σε μια κατάμεστη αίθουσα. Στην γιορτινή εκδήλωση τα εδέσματα προσέφεραν οι γυναίκες του Συλλόγου, ενώ διατέθηκε και το 20ο φύλλο της μνήμης εφημερίδας του Συλλόγου που μόλις κυκλοφόρησε. Ακόμα στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μέλη της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας της πόλης, όπου εξήραν το έργο του Συλλόγου στην τοπική κοινωνία. Μέσα στο φύλλο της εφημερίδας Μνήμη, το 20ο που μόλις κυκλοφόρησε, θα διαβάσετε ότι μερικά από αυτά τα κείμενα που εκφωνήθηκαν στην παρουσία μας αυτή, επελέγησαν για μια μουσικοθεατρική παράσταση που ανεβαίνει στο Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη στην Αθήνα με τίτλο «Στο Γαλατά ψηλή βροχή», που ανεβαίνει για τρίτη συνεχή χρονιά. Η δεύτερη εκδήλωση σταθμός στην ιστορία του Συλλόγου, νομίζουμε, ήταν η έκθεση κειμηνίων στη Δημοτική Καπναποθήκη. Θέμα της η Πρίκα, Αραγώνας, Πρικοσύμφωνο, Γάμος. Περίπου 170 κειμήλια από τα σχεδόν 1000 που διαθέτει το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού εκτέθηκαν όμορφα στην έκθεση, μεταφέροντας νοερά τους επισκέπτες σε μια άλλη εποχή, τότε που τα χέρια των γυναικών έκαναν τα εργόχειρά τους να μοιάζουν με έργα τέχνης για να δίνουν τα σώματά τους και να στολίζουν τα σπίτια τους. Φωτογραφίες, έγγραφα, πρικοσύμφωνα, εικόνες και τα σημάδια του Αραγώνα και του Γάμου πλαισίωναν την έκθεση που κράτησε 14 μέρες και που την επισκέφτηκαν πάνω από 1500 άτομα. Παιδιά, νέοι και ηλικιωμένοι, δωρητές και μη, εντυπωσιάστηκαν αποδεικνύοντας ότι το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού αξίζει μια ιδιαίτερη προσοχή από τους φορείς της πόλης. Μια μόνιμη στέγη για το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού νομίζουμε ότι του αρμόζει και ελπίζουμε ότι θα την έχουμε σαν δώρο στα 20 γενέθλια του Συλλόγου που είναι του χρόνου. Χρόνια πολλά σε όλους, υγεία, δύναμη να αντέχουμε τα δύσκολα και πίστη για το ότι μια μέρα τα πράγματα θα γίνουν ανθρωπινότερα για την κοινωνία μας. Καλή δύναμη και υγεία σε όλους. Για δε το Σύλλογο πάντα να δίνει αυτά τα δείγματα γραφής στο κοινωνικό πεδίο, στον πολιτισμό, στην πνευματικότητα και να ανεβάζει το επίπεδο της πόλης μας με τις πολύπλευρες δραστηριότητές του. Εγώ στο Διοικητικό Συμβούλιο, στους χορευτές, στους δασκάλους αλλά και σε όλα τα μέλη του Συλλόγου σας, ένα σύλλογος ο οποίος δεν έχει μόνο μια πολιτισμική διάσταση αλλά έχει και μια ιστορική, κοινωνική προσφορά στον τόπο μας. Εύχομαι να συνεχίσετε αυτή την προσπάθεια, αυτό το έργο σας, το οποίο τη χρειαζόμαστε, γιατί λαός ο οποίος δεν γνωρίζει το παρελθόν δεν μπορεί να έχει ούτε παρόν ούτε μέλλον.